έχουμε μάθει και αν μας πιάσετε να ξεχνάμε αυτό το μάθημα βαράζουμε στην εσφαλιάρα να συνέχουμε, να μην μετράμε το βόη μας με βάση τον ίσιο μας. Ξέρουμε ότι αυτά τα δημοσιεύματα δεν αφορούν τόσο τα δικά μας κιλά. Αφορούν το πώς μετράνε οι μεγάλοι του κόσμου τούτου και η γρία της τάξης, το τι συμβαίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και πόσο σημαντικό μπορεί να είναι. Και γι' αυτό μια εκδήλωση που εμείς την κλείσαμε μεγαλοποιώ σε μια αίθουσα σαν αυτή, είχε ένα δημοσίευμα στο Financial Times. Το λέω αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, για να υπογραμμίσω δύο και τρεις φορές ότι όλοι όσοι είμαστε σε αυτό το τραπέζι και όλοι όσους εκπροσωπούμε, τα πράγματα που είπαμε, τα πράγματα που κάναμε, τα πράγματα που θα πούμε και τα πράγματα που θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες, δεν τα κατανοούμε ως μάχη ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα κατανοούμε ως μάχη για τον ΣΥΡΙΖΑ, για να βρει ο ΣΥΡΙΖΑ το δρόμο να αντιμετωπίσει μια απίστευτα δύσκολη συγκυρία και να την αντιμετωπίσει αξιοπρεπώς, επιβεβαιώνοντας τις ελπίδες του κόσμου που έφτασε στο προηγούμενο διάστημα. Έχοντας πει αυτό ως εισαγωγικό, να προσπαθήσω να βάλω στη συζήτηση 8 σημεία. Πρώτο σημείο. Ερχόμαστε από μια πολύ μεγάλη πολιτική νίκη. Τη νίκη της 25 Γενάρη. Η πτώση του Σαμαρά δεν ήταν ούτε εύκολη, ούτε έγινε τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα ενός σκληρού πολιτικού αγώνα, ο οποίος καθοδηγήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνω ότι στην αρχή αυτού του πολιτικού αγώνα, όπου υπήρξε τεράστια συμμετοχή των εργατικών και λαϊκών δυνάμεων το 2010-2012, η υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν καθόλου δεδομένη και δεν ήταν και πιθανή. Θυμίζω ότι πριν τις εκλογές του 2012, η εκλογική επιρροή του ΚΚΕ ήταν διπλάσια από τον ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ανταρσία ήταν υπαρκτή, αλλά όχι τόσο καθοριστική για μια περίοδο σαν αυτή που μπαίναμε, όπως φάνηκε και στις περιφερειακές εκλογές που είχαν προηγηθεί. Η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ως προοπτική μέσα από μια πολιτική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στις συνθήκες τέτοιας κινηματικής έξαρσης. Όλα αυτά τα οποία γεννήκαν από το ΣΥΡΙΖΑ του 4% που κάποιοι σήμερα λιγορούνε και αξίζει να θυμίζουμε, περιλαμβάνανε σωστές επιλογές, νικηφόρες πολιτικές μάχες, αλλά και πολύ σοβαρά λάθη. Σήμερα νομίζω ότι είναι χρήσιμο να θυμηθούμε δύο από αυτά τα λάθη τα οποία γεννήκανε πολύ κοντά στις εκλογές. Το ένα ήταν η χρονικότητα, το timing που λέμε και στα ελληνικά. Είναι σήμερα καθαρό ότι η επιλογή να αξιοποιήσουμε τις διαδικασίες Προέδρου Δημοκρατίας και με κάθε αναγκαία συμμαχία να επιχειρήσουμε να πάμε γρήγορα το Σαμαρά σε εκλογές και να βάλουμε στα κεκτημένα, στα δεδομένα, την ολοφάνερη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ που ερχότανε, υποτίμησε την οικονομική και πολιτική παγίδα που έστεινε ο συνδυασμός Σαμαρά και δανειστών. Δεύτερο, αλλά πιο σημαντικό πολιτικό λάθος, ήταν η προεκλογική μας αφήγηση σε ένα κεντρικό σημείο. Για να διευκολύνουμε την εκλογική νίκη, αρχίσαμε όλο και συχνότερα να υποσχόμαστε ότι υπάρχει ένας εύκολος, ασφαλής και ειρηνικός δρόμος για να αναπτύξουμε το ριζοσπαστικό πρόγραμμα αντιληπτότητας που εξέφραζε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από πολιτική συμφωνία με τους δανειστές. Η Μέρκελ θα δεχτεί και θα είναι με ένα μεσημό. Από την ώρα που λεγόντουσαν αυτά τα πράγματα, ήταν σαφές ότι σε μεγάλο τμήμα των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε το ερώτημα. Είναι δυνατόν να ξεδιπλωθεί ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα αντιληπτότητας μέσα στα πλαίσια αντοχής της Ευρωζώνης και με βασική μέθοδο της διαπραγματεύσης με τους κυρίαρχους θεσμούς αυτής της κατάστασης. Εδώ τελειώνει το σημείο 1 και αρχίζω το σημείο 2. Σήμερα ξέρουμε την απάντηση. Και η απάντηση είναι όχι. Μας το έχουν κάνει καθαρό
και η πρόβλεψή μου είναι ότι θα το κάνουν ακόμα καθαρότερο στις μέρες που έρχονται οι δανειστές και οι θεσμοί. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διαφορές τακτικής, ταχύτητας, επιλογών ανάμεσα στις διάφορες πλευρές των δανειστών και των λεγόμενων θεσμών, δηλαδή κυρίως του Ευρωπαϊκού Πόλου και του Δουνουτού. Όμως η στρατηγική είναι ενιαία και η στρατηγική έχει δύο βασικά στοιχεία. Ένα, ότι ως κατάληξη των διαπραγματεύσεων θέλουν το μνημόνιο 3, δηλαδή την ομαλή συνέχεια του μνημονίου 1 και 2, την ομαλή συνέχεια της πολιτικής που ασκήσανε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, και 2, ότι θα επιδιώξουν να το κάνουν αυτό συντρίβοντας πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εντυπωσιακά γρήγορα, έχει φτάσει εντυπωσιακά γρήγορα η στιγμή που μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες όπως η Στάμπα, πολύ σημαντικά οικονομικά ή κοινωνικά στελέχη των θεσμών, έχουν συνδέσει τα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία της αντιμεταρρυθμίσεις που ζητάνε με το Μνημόνιο 3 με το ζήτημα της αμφισβήτησης του αποτελέσματος των εκλογών της 25 Γενάρη, είτε με διεύρυνση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν με το ποτάμι και μετά βλέπουμε, είτε με ακόμα πιο καλπάζουσες μορφές μετάβασης σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Αυτά είναι αυτά που έχουμε βάλει στο τραπέζι οι απέναντι. Πώς κινηθήκαμε εμείς, άρα σημείο 3. Είναι πλέον σαφές, δεν είναι πλέον ισχυρισμός της όχι μικρής μειοψηφίας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η συμφωνία της 20 Φλεβάρη ήταν λάθος. Στις 20 Φλεβάρη δώσαμε δύο βασικά πράγματα. Το ένα, δεχθήκαμε ότι το χρέος θα πληρωθεί στο ακέραιο και εγκαίρος, το οποίο είναι μια πολιτική δέσμευση που οδηγούσε σε πράξεις όπως η τελευταία πληρωμή των 750 εκατομμυρίων στο Δουνουτού την ώρα που τα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου είναι στη γνωστή κατάσταση. Και δώσαμε ένα ακόμα πράγμα. Την παραίτηση από τις μονομερείς ενέργειες. Δεχτήκαμε δηλαδή να αφήσουμε το χρόνο και το χώρο για διαπραγματεύσεις, όπου η κρεατομηχανή του χρέους θα δούλευε και ταυτόχρονα η κυβέρνηση θα υποχρεωνότανε σε βήμα σημειωτών. Διότι στο μεταξύ διάστημα αυτά που κάναμε ήταν μια θετική παρέμβαση κάλυψης των αδελφών μας που είναι σε ακραία φτώχεια και κάποιες ρυθμίσεις χρεών, τις οποίες όμως τις επεκτείναμε και στους μεγάλους οφειλέτες, υιοθετώντας τα ίδια κριτήρια για όποιον μπορεί να προστάει 2-3 χιλιάρια στην εφορία, με καπιταλιστές που προστάγανε πάνω από 1 εκατομμύριο στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχοντας ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, γνωστό ποδοσφαιρικό παράδειγμα, ενός υπερπλούσιου, ο οποίος δίνει 10 εκατομμύρια στην εφορία και σβήνει 34. Σβήνει άλλα 34, όχι σβήνει 34. Απέναντι σε αυτά που δώσαμε, τι πήραμε, και η απάντηση είναι ότι συντρόφισσες και σύντροφοι δεν πήραμε τίποτα. Και όχι μόνο δεν πήραμε αυτό για το οποίο υποτίθεται διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση στις 20 Φλεβάρι, δηλαδή μια στοιχειώδη ενίσχυση της ρευστότητας, αντίθετα είχαμε συστηματικές παρεμβάσεις από τη μεριά των θεσμών που κάνανε ακόμα πιο δύσκολο ακόμα και τον εσωτερικό δανεισμό του ελληνικού δημοσίου από τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες παρεμπιπτόντως προστάνε την ύπαρξή τους στο ελληνικό δημόσιο μέσω της ανακεφαλαιοποίησης. Σημείο 4. Το ότι η κυβέρνηση υποχρεώθηκε από τη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη να αφήσει τα κρίσιμα και σημαντικά, δηλαδή τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με το οικονομικό και κοινωνικό μέτωπο ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, επέφερε
καθυστέρηση και στασιμότητα και σε άλλα μέτωπα, στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να έχει κινηθεί πολύ πιο αποτελεσματικά. Είμαστε κάτω του αναγκαίου και απαράδειγμα στο ζήτημα της πολιτικής μάχης πάνω στις ιδέες. Με κυβέρνηση της αριστεράς συμβαίνει τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας να πηγαίνουν στον Άγιο Σάββατο. Με κυβέρνηση της αριστεράς πραγματοποιείται στην Ανατολική Μεσόγειο η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση μεταξύ των Αμερικανών, των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, των Κυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων, του Ισραήλ και της Αιγύπτου επί σειρά ημερών και δεν υπάρχει κίχ στον τύπο. Θα μπορούσα να προσθέσω ότι την ώρα που η κυβέρνηση της Αιγύπτου έχει ανακοινώσει, η δικτατορία της Αιγύπτου για να είμαι ακριβής, έχει ανακοινώσει εκατοντάδες θανατικές ποινές, έχουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ανταλλάσσει χαμογελαστή χειραψία με το ΣΥΣΥ, στέλνοντας ένα χαστούκι σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο περνάνε τα δύσκολα, τα πολύ δύσκολα. Και δεν αναφέρομαι στους μουσουλμάνους αδελφούς, γιατί στην Αίγυπτο δεν είναι στις φυλακές μόνο αυτοί, είναι και σοσιαλιστές, είναι και συνδικαλιστές, είναι όλοι οι πρωταγωνιστές του μεγάλου κινήματος των τελευταίων χρόνων στην Αίγυπτο. Αυτά θα μπορούσε να πει κανένας ότι είναι δευτερεύοντα, ότι είναι πολυτέλειες. Υπάρχει άλλο ένα παράδειγμα. Το τι συμβαίνει με τον κρατικό μηχανισμό. Πολλοί σύντροφοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι νικήσαμε στις εκλογές. Πήραμε κυβέρνηση, δεν πήραμε την εξουσία. Είναι σωστό. Είναι μια προειδοποίηση που η μαρξιστική αριστερά υποστηρίζει από χρόνια. Αυτό δεν οδηγεί σε παθητική αντιμετώπιση του κρατικού μηχανισμού. Αυτό θα πρέπει να οδηγεί σε πολύ πιο ενεργητική αντιμετώπιση, το πώς μπορείς να γκρεμίσεις απειλητικά πράγματα και να ενισχύσεις αμυντικά προκεφερόμενα. Δεν είναι καλός ο απολογισμός της. Λάθος κάνει όποιος δεν κατάλαβε τι συνέβη στις 25 Μάρτη στη στρατιωτική παρέλαση, όπου μπροστά από τον Αλέξη, όταν παρέλασαν οι ειδικές δυνάμεις του ναυτικού, φωνάξανε συγκεκριμένα συνθήματα και δεν άνοιξε ρουφούνι στη συνέχεια. Αλλά να μην πάω παλιά. Υπάρχουν δύο πράγματα στην επικαιρότητα. Επιλογές όπως του Ταματάρχη στην ΕΡΤ είναι παντελώς απαράδεκτες. Απαράδεκτες και δημοσιογραφικά, γιατί εκφράζει μια δημοσιογραφία μεσημεριανάδικο 1-2-3 μπούτι, 1-2-3 στήθος, και τεχνοκρατικά και ως μάνατζερ. Βάζουμε επικεφαλή στην ΕΡΤ με ένα νομοσχέδιο που, όπως υπόθηκε, για τεχνικούς λόγους συνέχιζε το καθεστώς της ΕΡΤ, αλλά εμείς θα το αλλάζαμε, τον μάνατζερ που επί Μόσχαλου άρχισε την κατεδάφιση της δημόσιας ΕΡΤ. Ό,τι συζήτηση και να έχει και να μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό, ελπίζω να μην μπορεί να γίνει για την τοποθέτηση του επικεφαλής της ΕΕΠ επί Κωνσταντίνου Καραμαλή στην κυβέρνηση της αριστεράς. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι στελέχη στα οποία το καθεστώς δεν εμπιστεύτηκε απλώς μπροστινές θέσεις, εμπιστεύτηκε τα σκοτεινά πράγματα, μπορούμε εμείς να τα αξιοποιήσουμε από θέσεις κυβερνητικής ευθύνης. Σε αυτά χρειάζεται αναστροφή, η οποία έχει ανατεθεί στις διαδικασίες μετά την κατάληψη της διαπραγμάτευσης. Να ξανάρθω λοιπόν, και άρα σημείο 5, στο πώς κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Εδώ όλη η επικαιρότητα είναι οι λεγόμενες κόκκινες γραμμές. Πρώτη μου παρατήρηση, οι κόκκινες γραμμές είναι υποχώρηση. Οι κόκκινες γραμμές είναι πίσω από τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στην ΔΕΔ. Και οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε στην ΔΕΔ είναι πίσω από τις αποφάσεις του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πρώτη περιγραφή καθοδικού σπιράλη. Παρόλα αυτά, οι κόκκινες γραμμές που ανασυρθήκανε για να αλλάξουν την κατάσταση μετά τις 20 Φλεβάρη, όταν έγινε συνείδηση τι συνέβη στις 20 Φλεβάρη, είναι σε μια διαδικασία να ξεφοβιάζουν.
Θυμίζω ότι η πρώτη κόκκινη γραμμή, όταν τις πρωτοσυζητήσαμε, ήταν το όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν την ακούω πολύ αυτή τη γραμμή, αυτές τις μέρες. Και όταν λέγαμε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, εννοούσαμε και αμυντικά, υπάρχουν εμβληματικές ιδιωτικοποιήσεις, στις οποίες ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ζυμωθεί με την αντίσταση και είναι αδύνατον να αποδεχτεί το προχώρημά τους, όπως το λιμάνι του Πειραιά, όπως τα αεροδρόμια, όπως το ελληνικό, όπως οι σκουριές. Υπάρχουν όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, και επιθετικές, να το πω έτσι, ενέργειες. Υπήρχαν πλευρές του προγράμματός μας για τις οποίες τη χρηματοδότηση την υπολογίζαμε με βάση την ανάκτηση ιδιωτικοποιημένων μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Μας λένε δεν υπάρχει ίχνος ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι ακριβές. Υπάρχουν δύο εύκολα παραδείγματα ακραίας καθημερινής ρευστότητας. Το ένα είναι ο ΟΠΑΠ. Ανακοινώνει φέτος αύξηση σχεδόν 180% σε σχέση με πέρσι, που ήταν ιστορικό ρεκόρ. Είναι γνωστό ότι μέσα στην κρίση ο τζόγος φουντώνει. Το αν αυτή η ρευστότητα θα μείνει στη διάθεση του Μελισανίδη και των διεθνών φίλων, που ετοιμάζονται να την αξιοποιήσουν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που ελπίζω να μην εγκριθεί. 16.500 gaming halls, δηλαδή αίθουσες παιγνίων, ετοιμάζεται να ανοίξει ο ΟΠΑΠ, το οποίο σημαίνει 16.500 τοπικές οργανώσεις του Μελισανίδη. Γιατί περί αυτού θα πρόκειται. Με κουλοχέριδες και τις συνοδευτικές υπηρεσίες. Θα αφήσουμε αυτοί οι πόροι να πάνε εκεί. Διόδια τεχνικών λαδών. 1.000.000 τζίρο την ημέρα. Εύκολη απάντηση για τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων και των σχολείων. Άρα υπάρχει και αυτή η πλευρά που υπήρχε στην αντίρρησή μας στις ιδιωτικοποιήσεις. Δεύτερη κόκκινη γραμμή, οι φόροι. Θυμηθείτε τη σημασία που είχε η εθνεκτείναξη του ΣΥΡΙΖΑ, η δέσμευση για κατάργηση του έμφυα και το 12.000 αφορολόγητο. Έχουμε φτάσει να συζητάμε στο ζήτημα των φόρων ως πεδίο παραχωρήσεων και συγκρότησης συνένεσης με τους δανειστές. Το αποτέλεσμα κινδυνεύει να είναι εξαιρετικά πολιτικά επικίνδυνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Η διατήρηση του έμφυα και πολύ περισσότερο αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια που κυκλοφορούν για το ΦΠΑ μπορεί να έχουν συνέπειες εξίσου μεγάλες με το τι είχαν οι υποσχέσεις μας στην προεκλογική περίοδο. Και άρα εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ασφαλιστικό. Είναι καλή είδηση η αναστολή της συζήτησης για το ασφαλιστικό για το Σεπτέμβρη. Εγώ ισχυρίζομαι όχι. Η δουλειά μου ήταν εργατικό ρεπορτάζ. Ξέρω αρκετά τα ασφαλιστικά ταμεία. Εάν δεν βρούμε γρήγορα τρόπους να χρηματοδοτήσουμε ουσιαστικά τα ασφαλιστικά ταμεία, θα μας σκάσουν στα χέρια. Η αναστολή είναι σαν τη ρευστότητα και πώς τη χειριστήκανε μετά τις 20 Φλεβάρι οι δανειστές. Θα υποχρεωθούμε να διαπραγματευτούμε για το ασφαλιστικό από χειρότερη θέση. Αλλά έχοντας πει αυτό, ελπίζω να μην φτάσει η αριστερά και δει η ριζοσπαστική αριστερά να επαναφέρει κάποια κριτήρια που έχουμε καιρό να ακούσουμε, όπως να εγγυηθούμε τις κατακτήσεις των σήμερα συνταξιών. Για την αριστερά τα κοινωνικά δικαιώματα και οι κατακτήσεις δεν είναι προσωπικά. Δεν είναι η σύνταξη του Γιώργου ή η σύνταξη του Αντώνη. Είναι οι συντάξεις της εργατικής τάξης και των μισθωτών. Και άρα όλα αυτά δεν μπορούν να μπουν έτσι στο τραπέζι. Και τελευταίο είναι τα εργασιακά. Το 751, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Μηδενικό.
αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Η άρνηση να προχωρήσουμε σημαίνει ότι μπαίνει στις διαπραγματεύσεις το κριτήριο της ανταγωνιστικότητας των καπιταλιστών. Έχει απόλυτο δίκιο, μιλούσα. Και είναι δεμένο με την ιστορία των συλλογικών συμβάσεων. Υποσχεθήκαμε να αποκαταστήσουμε την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων. Είμαστε τυχεροί, ζούμε σε μια χώρα όπου στις περασμένες δεκαετίες γινήκανε μεγάλοι εργατικοί αγώνες που κατοχυρώσαν ένα πολύ προωθημένο σε σχέση με το τι ισχύει στην Ευρώπη σήμερα μοντέλο υποστήριξης του συνδικαλισμού. Δεν είναι το ίδιο με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές όπως τις κατανοεί ο ILO. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ο ILO έχει επεξεργαστεί, έχει προτείνει σε χώρες και έχουν αποδεχτεί μοντέλα συλλογικών διαπραγματεύσεων τα οποία κατοχυρώνουν τον νεοφιλελεύθερο κορπορατισμό. Αντί ως κριτήριο στις συλλογικές διαπραγματεύσεις η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η δημοσιονομική σταθερότητα, αν έχουμε διαπραγματεύσεις σαν αυτές που γινήκανε στην Ιταλία και καταλήξανε στην τελευταία συλλογική σύμβαση, η οποία είναι το πιο κατάπτυστο κείμενο που έχουν υπογράψει τα εργατικά συνδικάτα από το τέλος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι σήμερα, θα έχουμε σημαντικά ζητήματα. Οι κόκκινες γραμμές λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ξεφοριάζουν. Μπαίνουμε σε ένα καθοδικό σπιράλ και σε αυτό. Υποχρεωνόμαστε να υπερασπίζουμε τον κόσμο μας όλο και σε κατώτερο επίπεδο. Και εδώ αυτό δεν θα είναι διαρκές. Κατά τη γνώμη μου έχει εμφανιστεί ήδη το σημείο όπου θα υπάρξει αντεπίθεση από την πλευρά των ανιστών. Και το σημείο, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι τη στιγμή που η κυβέρνηση θα χρειαστεί να δανειστεί για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Σε αυτό το σημείο θα είναι υποχρεωμένη να δεχτεί πολλά πράγματα στη συμφωνία και εξίσου πολλά πράγματα στις πολιτικές εξελίξεις. Σημείο 6 λοιπόν, υπάρχει διέξοδος. Η διέξοδος κατά τη γνώμη μου είναι ταυτισμένη με τη ρήξη με τους δανειστές. Και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτήν, το πρώτο σημείο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει αυτό που λέγεται αμοιβαία εποφελής συμβασμός. Είναι άλλες ήττες, δεν είναι απλώς άλλες. Είναι αντιθετικές, είναι ασύμβατες, είναι αλληλοσυμβουλόμενες οι επιδιώξεις των δύο πλευρών σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Και για να είμαι σύντομος, τι σημαίνει η ρήξη με τους δανειστές σε τίτλους. Το πρώτο σημαίνει στάση πληρωμής των υποχρεωλησίων προς τους τοπολίτους. Αναφέρθηκε ήδη ότι έχουν πληρωθεί 7 δισεκατομμύρια στο ίδιο χρονικό διάστημα με βάση τις διεθνείς συμφωνίες. Δεν έχει μπει σένση στην ελληνική οικονομία. Αυτή η αιμορραγία δεν μπορεί να συνεχίσει και πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική προετοιμασία και διεκδίκηση της συνεδριακής θέσης του ΣΥΡΙΖΑ διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του πρόεδρου. Δεύτερο, μέτρα κατά της ελευθερίας δραπέτευσης των κεφαλαίων, δεν το λέω διακίνησης. Δεν είναι δυνατόν η κοινωνία να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, συντρόφισσες και σύντροφοι, και οι τράπεζες να οργανώνουν μαζικές εξαγωγές κεφαλαίων με διάφορους τρόπους που είναι πολύ εύκολο να δει στον καθένα. Και άρα αυτό το μέτρο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κατελάχιστον συνεδριακή θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις τράπεζες, που θυμίζω ήταν επανακρατικοποίηση, υποδημόσιο, κόμμα, δημοκρατικό, κόμμα, εργατικό έλεγχο. Τέταρτο σημείο σε αυτή την πολιτική είναι η βαριά φορολόγηση του κεφαλαίου και του μεγάλου πλούτου, στην οποία αναφερθήκαμε, ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα αντιληπτότητας και κατά τη γνώμη μου ο συνδυασμός όλων αυτών είναι ότι θα χρειαστούν μέτρα πολιτικής στήριξης αυτής της κατεύθυνσης που θα χρησιμοποιήσουν κάθε αναγκαίο μέσο. Και σε ό,τι μας αφορά και ως αριστερή πλατφόρμα και εμείς ιδιαίτερα,
από την Κύπρο και μετά, μέσα σε αυτά τα αναγκαία μέσα, συμπεριλαμβάνουν τη σύγκρουση με την Ευρωζώνη και την έξοδο από το ευρώ. Συμπέρασε και ότι αυτό είναι αναγκαίες δύο παρατηρήσεις. Εμείς τουλάχιστον δεν ξεκινάμε ιδεολογικά από αυτό. Ξεκινάμε με μια μεταβατική προσέγγιση. Χρειάζεται να πάρουμε αυτά και αυτά τα μέτρα για να σώσουμε αυτές και αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις και αυτά τα μέτρα θα τα στηρίξουμε με κάθε αναγκαίο μέσο. Αυτή νομίζουμε ότι είναι και η μέθοδος για να γίνει αυτή η επιλογή πλειοψηφική μέσα στην κοινωνία. Γιατί μας τρίβουν στα μούτρα διάφοροι πώς είναι οι απαντήσεις. Προσέξτε όμως ότι οι απαντήσεις κυμαίνονται ανάλογα με το πώς τίθεται το ερώτημα. Αν η ερώτηση είναι στην ψύχρα, θέλετε να παραμείνουμε στο ευρώ ή θέλετε να γυρίσουμε σε εθνικό νόμισμα, μεγάλες απαντήσεις. Αν είναι αν θέλετε να παραμείνουμε στο ευρώ και να χάσετε τα δημόσια νοσοκομεία, αρχίζει να αλλάζει η απάντηση. Αν είναι να παραμείνουμε στο ευρώ και να χάσετε τα δημόσια νοσοκομεία, τις συντάξεις και να μειωθούν και άλλο οι μισθοί, εκεί να δούμε ποιοι είναι πλούσιοι. Εκεί να δούμε ποιοι είναι πλούσιοι. Σημείο 7. Αυτά θα χρειαστούν πολιτική υποστήριξη. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν αυτονόητα στις 26 Γενάρη και δεν θα χρειαζόντουσαν καμία άλλη πολιτική υποστήριξη. Επειδή έχει μεσολαβήσει το τμήμα της διαπραγμάτευσης και των αποτελεσμάτων της, η γνώμη μου είναι ότι είναι αναγκαία μία αναβάπτιση αυτής της πολιτικής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη λαϊκή εντολή. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το δημοψήφισμα. Εγώ λέω ότι από ό,τι μου λέει η εμπειρία μου, η σωστή απάντηση που δίνει ταυτόχρονα απάντηση και πώς προς τα πού, αλλά και ποιος θα αναλάβει να καθοδηγήσει αυτή την πορεία προς τα εκεί που θα αποφασίσει ο κόσμος, είναι οι εκλογές και όχι το δημοψήφισμα. Αυτή η επιλογή είναι συνδεδεμένη και με μια αναγκαία στροφή στις πολιτικές συμμαχιών. Νομίζω ότι η περίοδος των διαπραγματεύσεων και όπου το καλόπιασμα των δανειστών χαλάρωνε τα κριτήρια με τα οποία αντιμετωπίσαμε κόμματα, ομάδες ή πρόσωπα, αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιστραφούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επανακτήσει τη δυνατότητα μιας πιστικής και ειλικρινούς απέθυνσης για μέτωπο της αριστεράς προς αυτή την κατεύθυνση που περιέγραψε ο πρόεδρος μας. Και άρα, τελευταίο μου σημείο. Όπως είπανε και η Σόφη και ο Γιάννης νωρίτερα, το κόμμα. Ακούμε διάφορα. Ο εκλογικός ή ο τάχα μου κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ που είναι πιο πολύτιμος από τον κομματικό ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτιέμαι, τα βρει κανένας τον εκλογικό ΣΥΡΙΖΑ αν εξαερώσει πρώτα τον κομματικό ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 36% είναι μεγαλύτερος, ευρύτερος, προτιμότερος από το ΣΥΡΙΖΑ του 4%. Αναρωτιέμαι, από πού προέκυψε το 36%. Από πού προέκυψε. Άρα, το τελευταίο μου σημείο είναι ότι πρέπει το κόμμα να γίνει ξανά κέντρο αποφάσεων. Οι κρίσιμες αποφάσεις που είναι μπροστά δεν είναι δυνατόν να πάρθουν από ένα μικρό κύκλο ανθρώπων. Πρέπει να πάρθουν από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Από την κεντρική του επιτροπή μέχρι τις οργανώσεις μελών. Αυτή η προϋπόθεση μπορεί να κάνει ξανά το ΣΥΡΙΖΑ κέντρο αντίστασης. Και συμφωνώ και με την ιδέα ότι αυτή τη στιγμή οι διαφορές, οι πολιτικές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και οι συζητήσεις και αυτά υπήρχαν πάντα και έχουμε μάθει ότι αυτό είναι πηγή της δύναμής μας. Πρέπει να βρούμε συνισταμένοι. Πρέπει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βρούνε τη δυνατότητα να εκφράσουν τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, να τον ορθώσουν πολιτικά μπροστά στις φοβερές επιλογές που έρχονται για να αποφύγουμε πολύ σοβαρές κινδύνους και πολύ σοβαρές ιδέες. Καλή δύναμη σε όλους.